Κύπρο χτυπάει η καρδιά της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, με τα βλέμματα να είναι όλα στραμμένα στη Λάρνακα και το πρώτο πλοίο που προγραμματίζεται να φτάσει στις ακτές της εμπόλεμης ζώνης. Στο Ισπανική Σημαία σκάφος που θα μεταφέρει την πλωτή πλατφόρμα έχουν φορτωθεί όλα τα πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας που θα παραδοθούν στον Παλαιστινιακό λαό σε αυτό το πρώτο πιλωτικού χαρακτήρα δρομολόγιο του σχεδίου Αμάλθια. Σύμφωνα με το σχέδιο θα χρειαστούν 2-24 ώρα μέχρι να φτάσει το πλοίο στη Γάζα. Στη Λάρνακα έχουν κατασκηνώσει μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλη τη διαδικασία, από την ώρα εκφόρτωσης των πακέτων μέχρι και την τελική αναχώρηση του πλοίου. These are the latest pictures from Larnaca in Cyprus, where, as you can see, aid is being loaded onto a ship. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, εκτακτά δελτία, αναλύσεις λαμβάνουν χώρα στο λιμάνι της Λάρνακας. Από εκεί που ξεκινά η αλυσίδα ζωής για τον Παλαιστινιακό θύλακα. Για το βρετανικό δίκτυο Sky News, ο ανταποκριτής μεταδίδει από το λιμάνι πως το πλοίο θα είναι από τα λίγα που θα ελιμενιστεί στη Γάζα από το 2006. Δηλαδή από τότε που η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο στη Λωρίδα και το Ισραήλ επέβαλε θαλάσσιο αποκλεισμό. Το πρώτο πλοίο φαίνεται πως θα ακολουθήσουν και άλλα με στόχο την παροχή τροφίμων και νερού. Τόνοι ολόκληροι βρίσκονται στο λιμάνι Λάρνακας. This is just the beginning for us. We're going to send more ships after this. After this first one goes, we already have another ship on the way, and we have another 500 tons of food here in Cyprus ready to be deployed to Gaza. Το ταξίδι του προς την Ανατολική Μεσόγειο έχει ξεκινήσει πλοίο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Γενικής Υποστήριξης για να αρχίσει την κατασκευή της προσωρινής προβλήτας που θα βοηθήσει στην απρόσκοπτη βοήθεια προς τη Γάζα διαθαλάσσης. Το πλοίο General Frank S. Besson αναχώρησε από την βάση Langley Eustis στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να ενισχύσει τη διαθαλάσσης εκστρατεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Το πλοίο πήρε εντολή να πλεύσει προς την περιοχή λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την κατασκευή της προβλήτας.